Βρισκόμαστε στη μεγαλύτερη καλλιέργεια της Ελλάδας, ίσως και της Ευρώπης. Σε τι όμως? Σε αυτό το πολυπόθητο φύλλο που κρατάω, που είναι η aloe vera. Ναι. Κοντά μου έχω τον Ηλία Χρονάκη, τον ιδρυτή και ιδιοκτήτη αυτής της υπέροχης καλλιέργειας. Πώς ξεκίνησε και από πότε ξεκινήσατε την καλλιέργεια αυτή? Εγώ ζω στον Καναδά 50 χρόνια, ζούσα μάλλον και ακόμα η οικογένειά μου είναι εκεί. Λοιπόν, είχα ευεργετηθεί από την αλόη και όταν ήρθα εδώ πέρα, μετά που προστατεύτηκα από την δουλειά μου στο Canadian Airlines, ήρθα στην Ελλάδα και έψαχνα να βρω, διότι ήξερα τα ευεργετήματα της αλόης. Δεν μπόρεσα να βρω και όταν πήγα το άλλο ταξίδι, πήρα από την αδερφή μου, την Καλιφόρνια, ένα φύλλο περίπου 10 πόντους. Και από αυτό το φύλλο, το φυτό, το μικρό, έχω περάσει το 1 εκατομμύριο σε παραγωγή. Φέρατε αυτό και έχει φτάσει σε όλη αυτή την έκταση που βλέπουμε και αντίστοιχα στο μέγεθος αυτό. Ναι, σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο. Και στην Κύπρο, δηλαδή ήταν ο πρώτος που έφερε την aloe vera σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο. Η aloe vera είναι ένα φτωφιέσφυτο που φύγεται σε θερμές περιοχές του πλανήτη, ενώ στην Ελλάδα βρίσκεται σε αυθονία. Οπότε για να αναπτυχθεί χρειάζεται νερό, χρειάζεται υγρασία, χρειάζεται ζέστη, χρειάζεται μια οπωσδήποτε, οπωσδήποτε η ζέστη κάνει και βοηθάει όλα τα προστατευτικά συστατικά να σχηματιστούν. Διαφορά δηλαδή έχει από αλόη σε αλόη και από παραγωγή σε παραγωγή? Έχει από την τοποθεσία, από τον τόπο που καλλιεργείται. Εμείς να σημειώσουμε ότι βρισκόμαστε στο καλύτερο, στο πιο ιδανικό μέρος για την καλλιέργεια. Στο Τσούτσουρο. Οπότε έχετε ψάξει και πού ακριβώς θα φυτέψετε όλα αυτά που έχουμε σήμερα? Βεβαίως. Ειδικά ο Τσούτσουρος έχει το καλύτερο κλίμα. Έχουν βάλει οι Γάλλοι στο ίντερνετ και μάλιστα τώρα, εκτός της αλόης, είναι κάποια εταιρεία που νίκιασε 4 ξενοδοχεία και φέρνει 250 ανθρώπους κάθε εβδομάδα. Για να έχουν περιήσει. Έχω πολλούς επισκέπτες εδώ, ναι. Γάλλους ειδικά, και παίρνουν και φύλλα και φυτά. Και ξέρουν δηλαδή τις ευεργετικές ιδιότητες της αλόης. Βεβαίως. Την αποκαλούν φυτό της αθανασίας και τη θεωρούν ελιξίριο μακροζωίας, αν και η ονομασία της, που πιθανότητα προέρχεται από την αραβική λέξη αλόε, σημαίνει πικρή και γυαλιστερή ουσία. Αυτό, η αλόη χαρακτηρίζεται ως ένα ευεργετικό, μαγικό φυτό, θα το έλεγα. Ακριβώς. Τι ακριβώς το κάνει τόσο ξεχωριστό και ιδιαίτερο? Έχει 220 συστατικά. Είχαμε κάνει ένα σεμινάριο με κάποιον Άγγελο Φασουλάκη, ο οποίος ήταν νοσηλευτής πτυχιούχος στο Αστόρια και ήταν πολύ γιατροί στο Rotary Club, στο Lions. Λοιπόν, είπε, ο Άγγελος είναι πολύ κατατοπισμένος με ιατρικά. Έκανε αυτό στην ομιλία, εγώ είπα για την καλλιέργεια και οι γιατροί του κάνανε πολλές ερωτήσεις. Πολλές, είχαν σημειώσει, είχαν πολλές ερωτήσεις. Του λέγανε, είπες αυτό? Ναι, το είπα, διότι για την αρρώστια αυτή τι φάρμακο του δίνεις? Αυτό. Η αλόη περιέχει αυτό το συστατικό μέσα. Και πλέον δηλαδή ό,τι έχει 220 ανέβουμε... οργανικά συστατικά. Ναι. Βεβαίως. Οπότε μέχρι μπορούμε και να... Viagra. Βεβαίως. Είναι από τα φυτά που χρησιμοποιήθηκαν και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς. Όχι μόνο από διαφορετικούς πολιτισμούς, αλλά και σε διαφορετικές εποχές. Πιστεύετε ότι αρκετές εταιρείες έχουν εκμεταλλευτεί όμως τις ιδιότητες που έχει? Δυστυχώς. Εγώ 50 χρόνια ήμουν στον Καναδά. Λοιπόν, έχω τις νοοτροπίες τις ελληνικές, έχω ξεχάσει. Είμαι ειλικρινής, είμαι εργατικός. 86 χρόνια είμαι και είδα τα χέρια μου. Και ακόμα λοιπόν, σκληρά εργάζεται. Πάω. Χρησιμοποιώ αλόη, πίνω αλόη συνέχεια. Λοιπόν, ό,τι παράγεται στην Ελλάδα, πιστεύω ότι είναι σαβούρα. Ένα στρέμμα μπορεί να σου δώσει. Αυτό, οικονομικό. Δηλαδή, μόνο αυτό είναι γραμμάρι. 10 τόνους, ναι, με το φύλλο μαζί όπως είναι. 1 ευρώ το χιλό. Μπορεί να σου δώσει 10 τόνους το χρόνο. Οπότε 10.000 ευρώ. Με λίγη περίθαλψη, ας πούμε, χωρίς φάρμακα, χωρίς ραντίσματα. Δεν χρειάζεται δηλαδή. Όχι. Δεν αρρωσταίνει από καψίματα, κανένα... μια φορά το σκάβεις, το φυτεύεις και τελείωσε. Και δεν χρειάζεται δηλαδή ούτε νεράκι. Τίποτα. Νεράκι. Και λίγο βιολογική τροφή.
Λοιπόν, που αυτό δεν χρειάζεται κάθε μέρα, μια φορά το μήνα ή μια φορά το δίμηνο. Πώς ξεχωρίζουμε την αυθεντική αλόη από μια τύπου απομίμηση, να χαρακτηρίσουμε. 320 είδη αλόης. Αυτή μετά... δηλαδή υπάρχουν 320. Διαφορετικά είδη αλόης, ναι, ναι, ναι. Έτσι. Αλλά εμείς τώρα ποια λόγια έχουμε. Αυτή είναι η φαρμακευτική, η Barbadensis Miller. Αυτή είναι η φαρμακευτική. Όλα τα βιβλία για αυτή την αλόη μιλάνε. Έχει αλόη στην Αφρική που το κάθε φύλλο είναι 8 κιλά περίπου, αλλά είναι έτσι και δάγκωσες, πέθανες. Πολύ τοξικιά, πάρα πολύ τοξικιά. Και πού χρησιμεύει αυτή? Πουθενά. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει την αλόη. Η τοξικότητα κάνει καλό σε αρρώστια. Στον καρκίνο. Εγκάβματα. Τον καρκίνο τον διαλύει. Γιατί αποβάλλει τα ξένα κύτταρα. Η αλοίνη. Η αλοίνη βέβαια αυτό το φύλλο έχει 3 με 4 γραμμάρια. Είδες. Φάγαμε τώρα, μόλις το κόψαμε, δεν είχε καμιά πίκρα. Καθόλου. Αλλά όταν το νερό. Πάρει ας πούμε ένας ιδιώτης για το αποχυμώσει, παίρνει, δοκιμάζει με τη γλώσσα του το ζελέ, αν έχει λίγο πικρίλα, το πλύνει και εντάξει. Γιατί η αλοίνη είναι μια ουσία που είναι μεταξύ φύλλου και ζελέ. Αλλά το φύλλο μπορεί να έχει 3 γραμμάρια. Οπότε όλο αυτό το αφαιρούμε και όλη ουσιαστικά η μαγεία, όλη η θεραπευτική και η ιδιότητα βρίσκεται σε αυτόν εδώ πέρα το ζελέ. Η αλόη μπορεί να μοιάζει αρκετά με κάκτο, αλλά ανήκει στην οικογένεια των κρίνων και συγγενεύει με το κρεμμύδι, το σκόρδο και το σπαράγγι. Είναι φυτόποδες με χοντρά χυμώδη φύλλα και από το κέντρο της βγαίνουν λουλούδια, συνήθως κυτροκόκκινα. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτική και αποτελείται κατά 96% από νερό. Αν και υπάρχουν περισσότερα από 300 είδη αλόης, μόνο 2 χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς. Η αλόη βέρα και η αλόη που συναντήσαμε εμείς, η αλόη Ferox Miller. Για κάποιον που μας βλέπει από το σπίτι και έχει στο μπαλκόνι του μία γλαστρίτσα με μία αλόη. Πλέον το συναντάμε συχνά. Σαν να ένα γιατρό στο σπίτι του. Οι Αμερικάνοι έτσι λένε. Δηλαδή είναι πολύ λίγα τα σπίτια στην Αμερική που δεν έχουν αλόη στην αυλή τους και στον Καναδά τα οποία το χειμώνα βάζουμε μέσα στο σπίτι. Το καλοκαίρι έξω. Οι Μακεδόνες, δηλαδή οι Θεσσαλοί και όλα αυτά, μπορούν να το κάνουν αυτόν τον τρόπο. Να πάρουν ένα φυτό που ψυχίζει από 1 ευρώ μέχρι 5 μεγάλο φυτό. Λοιπόν, θα τους δώσει παραφυλάκιση, θα κάνουν μετά πολλά. Και το χειμώνα που είναι βαρύ χειμώνες, είναι βαρύ χειμώνες από την Αθήνα και πάνω. Μπορεί να το βάζει μέσα το χειμώνα και το βγάζει έξω το καλοκαίρι. Άνοιξε και καλοκαίρι. Το φύλλο το αφήνει σε ένα δροσερό μέρος στο σπίτι. Στο ψυγείο ή απλά στο δουλάπι. Μπορεί να βάζει στο ψυγείο, αλλά πιο καλά διατηρείται σε ένα δροσερό μέρος, όχι πλάκα. Πρέπει να τα βάλεις το ένα δίπλα στο άλλο, όχι να είναι πλακωμένα μέσα στο κουτί, γιατί βράζουν και χαλάνε. Στο ψυγείο, αν το βάζεις, πρέπει να το τυλίξεις με κάτι, να ψήξεις να μην το πειράξεις. Να το ξεφλουτίσουμε και να το τυλίξουμε, πλάμε όχι, με βράνι. Έτσι, σαν φύλλο, και κόβεις μετά κομμάτι-κομμάτι. Γιατί η θερμοκρασία που επιβιώνει αυτό είναι 13 μέχρι 15 βαθμούς. Ενώ τα ψυγεία είναι πολύ πιο χαμηλά. Ναι, όντως. Λοιπόν, όμως μπορείς να το αποχυμώσεις, να το βάλεις μετά, να το βάλεις με ένα χυμό που σου αρέσει, να το χτυπήσεις στο blender καλά, να το βάλεις στο χυμό που σου αρέσει και εγώ βρήκα πιο εύγεστο το βύσσινο, πιο γλυκόπιωτο. Να το κάνουμε και smoothies ακόμα που είναι πιο... Παίρνει την ουσία του χυμού. Δεν ακούς τίποτα. Ή αλλιώς λοιπόν, ομό έτσι. Ναι. Επιτρέπεται και αυτό. Βεβαίως. Το βάζεις σε παγωκίστες που λες, το βάζεις στην κατάψυξη, θέλεις ένα χυμό, κόβεις 2-3 πλακάκια, τα ρίχνεις μέσα στο χυμό, λιώνεις και το πίνεις. Έτσι διατηρείται. Θεραπευτικό. Πάρα πολύ. Βεβαίως. Και ό,τι καλύτερο για την ημέρα.